θέλω να πάμε λίγο στα Χανιά, καθώς συνεχίζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία κάποια μαθήματα κολύμβησης σε σχολεία. Πού? Σε δημοτικά, πολύ σωστά. Στον Δήμο Χανίων βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Τα παιδιά, λοιπόν, από την αρχή του έτους, εκεί γύρω στα μέσα του Οκτωβρίου, μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν μαθήματα κολύμβησης. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο και συνεχίζουν δυναμικά και για τους υπόλοιπους μήνες, μιας και θα βελτιωθεί και ο καιρός και θα μπορέσουν έτσι να απολαύσουν ακόμα περισσότερο την πισίνα και το νερό και να μάθουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Πολύ σημαντικά τα μηνύματα που προκύπτουν, καθώς κάθε χρόνο παρατηρούμε και περιστατικά να καταγράφονται με πνιγμούς από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν κολύμπη. Οπότε αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον Δήμο και από την πρωτοβάθμια διεύθυνση στα Χανιά για την εκπαίδευση των παιδιών στο κολύμπη είναι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει συγχαρητήρια. Πάμε στον κύριο Μανώλη Αγγελάκη, τον υπεύθυνο φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού στη ΔΥΠΕ Χανίων, να τον ευχαριστήσουμε θερμά και να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Αγγελάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά, κύριε Παναγιωτόπουλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δική μας η χαρά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό με βασικό στόχο, κύριε Αγγελάκη. Να πούμε ότι αυτό είναι μάθημα που γίνεται μέσα από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Εμείς ως διευθύνσεις εκπαίδευσης και ειδικά οι πρωτοβάθμιες έχουμε την ευθύνη της υλοποίησης αυτού του προγράμματος που ουσιαστικά είναι η πραγματοποίηση του μαθήματος κολύμβησης που προβλέπει εκπαίδευσης. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα μάθημα κολύμβησης που στις μέρες μας και με φόντο βέβαια πολλά περιστατικά κάθε καλοκαίρι σε θάλασσες της Κρήτης. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η παιδεία, αυτή η σωστή νοοτροπία να διαμορφωθεί από αυτές τις ηλικίες? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που γίνεται. Όλου μας προβληματίζει πώς η Ελλάδα, η οποία περικλείεται από το θαλάσσιο περιβάλλον, έχει τόσους πολλούς πνιγμούς. Ναι. Από το 2016 που έχει ξεκινήσει το μάθημα της κολύμβησης στα δημοτικά, τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Τα παιδιά χαίρονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μαθαίνουν τις βασικές γνώσεις κολύμβησης. Αισθάνονται πολύ πιο ασφαλή μέσα στο υγρό τοπίο. Και σίγουρα αυτό λειτουργεί την κατεύθυνση έτσι ώστε να προσπάνουμε και να μειώσουμε τους πνιγμούς που κάθε χρόνο πραγματοποιούν τη χώρα μας. Για τι ηλικίες μιλάμε, σε ποιες ηλικίες αναφερόμαστε αναφορικά με το μάθημα κολύμβησης στα σχολεία? Το μάθημα της κολύμβησης γίνεται στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Ναι. Και όπου υπάρχει δυνατότητα, εντάξουμε και παιδιά της τετάρτης δημοτικού. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με το υγρό στοιχείο, γνώρισαν τα βασικά στοιχεία της κολύμβησης? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο το επίπεδο τους δεν είναι καλό, δεν είναι ικανοποιητικό. Έχοντας υπόψη ότι όλοι τα καλοκαίρια γίνονται μαθήματα εκμάθηση σε διάφορους τομείς. Εμείς από το 2016 που το πραγματοποιούμε, θα πω ότι στο παιδιό το οποίο δεν έχει υπόψη επίβλεψη είναι μεγάλο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε καλή συνέχεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Αγγελάκη. Είστε ένας πολύπειρος εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα δραστήριος. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και να αναδείξουμε και τις πρωτοβουλίες σας. Να πω εδώ ότι εγώ είμαι σε επίπεδο διεύθυνσης για να προγραμματίσω αυτό το μάθημα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τρέχουν. Είναι ο συντονιστής της κολύμβησης που είναι στο χώρο της πισίνας και επιβλέπει την όλη διαδικασία, καθώς και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα στα παιδιά και προσπαθούν να περάσουν το σκοπό του μαθήματος. Όπως είπαμε, είναι η απόκτηση κολυμπητικής παιδείας και επάρκειας, στοχεύοντας πάντα στην αποφυγή του πνιγμού. Μάλιστα. Σας θυμάμαι το γεγονός ότι αναφέρατε και τους άλλους συναδέλφους σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι συλλογική η προσπάθεια και ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε το εγώ. Το εγώ πάντα πρέπει να είμαστε το εμείς. Να είστε και καλά. Να πω και ότι από τη, για να κλείσω με αυτό και, από τη, και η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κυρία Ψαρουδάκη, στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή με τη στελέχωση του εν λόγω τμήματος για να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα σωστά. Και επίσης έχουμε την αμέριστη βοήθεια και του Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων και του Προέδρου του κ. Βλαζάκη, καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
η οποία πραγματοποιεί τα δρομολόγια από το μάθημα στην κολυμπητική, στο χώρο του Ναυταλτικού Κέντρου και πίσω στο σχολείο. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου να βγει αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.